εύχομαι το 18 να είναι πολύ καλύτερη χρονιά και νιώθω ότι θα είναι έτσι πολύ καλή χρονιά. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι καλά και είμαι στο βίντεο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του 18 και γι' αυτό ήθελα να κάνω ένα throwback, να πω για το 18 πώς ήταν, πώς πέρασε και είναι ένα βίντεο που δεν προσφέρει κάτι με το σκεφτείς, αλλά επειδή κάνουν όλοι τόσο throwback παντού, θέλω και εγώ να κάνω το δικό μου στο YouTube και να πω πώς ήταν το 18 για μένα και να συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο πήγα 2 ταξίδια, οπότε ήταν ένας ωραίος μήνας, πήγα Ριδαία, πήγα και Αθήνα. Και ταυτόχρονα Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο είχα πρακτική, οπότε πέρασαν οι μήνες έτσι, δεν τους κατάλαβα. Και ήταν παραγωγικοί μήνες, έμαθα πώς είναι να δουλεύει σε μια εταιρεία, έμαθα τις πολλά πράγματα, μεγάλωσα σαν άνθρωπος, κατάλαβα τα όρια μου και κατάλαβα τι μου αρέσει στη ζωή. Αυτούς τους 3 μήνες ακριβώς επειδή είχα την πρακτική δεν έκανα και πολλά πράγματα, οπότε πέρασαν έτσι και δεν θυμάμαι κιόλας τι έκανα αυτούς τους μήνες. Θυμάμαι όμως τον Απρίλιο που ήταν το Πάσχα και ξεκίνησα την πτυχιακή μου, ήταν πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς άκουγα τον αγαπημένο μου δίσκο από Heinz I Don't Run και κάπως περνούσε έτσι πιο ωραία. Το Πάσχα ήταν φυσικά παραγωγικό, ξυπνούσα νωρίς, έκανα εργασία, μετά έβγαινα, έκανα και φωτογραφίσεις, έκανα πράγματα, ήταν ωραία. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart to the stars. Και με το που τελείωσε το Πάσχα πήγα Βέρεια, επίσης πέρασε ωραία, κάναμε πρόβες για την ταινία Μικρού Μήκους, κάναμε πάλι φωτογραφίσεις, vlogs, μπαμπαμπα, ήταν ευχάριστο. Καλέ, μου βρήκατε με ένα τη Σταρ. Και στην ουσία ο Απρίλιος πέρασε με εργασίες. Πήγα νομίζω πάλι έτσι μια διακοπούλα. Γιατί γενικά επειδή ήμουν πολύ πιεσμένη προσπαθούσα να φεύγω και να έρχομαι για να νιώθω ότι ξεδίνω και νιώθω ότι κάνω διακοπές. Οπότε και τον Απρίλιο πήγα κάπου. Τον Μάιο κάναμε επιτέλους την ταινία Μικρού Μήκους, έφυγε και αυτό το άγχος, πήγε ωραία. Τελευταία γυρίσματα για την ταινία. Εγώ είμαι πανέμορφος, δεν ξέρω τι είναι. Φράπα. Τον Μάιο σιγά σιγά τελειώνα και την πτυχιακή μου, οπότε τον Ιούνιο αποφάσισα να πάω ένα ωραίο 2 εβδομάδες στην Αθήνα, να έχω το λάπτοπ μου να κάνω την εργασία μου, αλλά ταυτόχρονα να κάνω και βόλτες. Ο φαγητοτουρισμός είναι απαραίτητος και αφού δοκίμασα τα καλύτερα πιάτα από το καλύτερο εστιατόριο που πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψω γενικά στη ζωή μου, στο Λαύριο εδώ. Και αν με ρωτήσετε ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του 18 θα πω τον Ιούνιο. Αυτές τις 2 εβδομάδες πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήτανε σαν από ταινία, έκανα βόλτες και ήμουνα με ένα φίλο μου και κάναμε το γύρο της Αθήνας. Στην ουσία με πήγε παντού, ήταν πάρα πολύ ωραία και ταυτόχρονα μπορούσα και να χαλαρώσω και να ξεδώσω από όλη την πίεση που είχα και θα είχα στους επόμενους μήνες, όπως φάνηκε. Μετά ήρθε ο Ιούλιος, ένας επεισοδιακός μήνας όπου σας είπα ότι παραλίγο να μην πάρω πτυχίο. Τελικά πήρα πτυχίο, μετά είχα καπάκι μετακόμιση και ήρθαν όλα μαζί. Αλλά είχα και ήρεμες στιγμές, είχα ωραίες στιγμές, έβλεπα σειρές. Πέρασε επίσης ένας πολύ ωραίος μήνας, αλλά επειδή ακριβώς ήμουν ακόμα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο και δεν επέστρεψα να κάνω μπάνια κτλ. Ένιωσα πως το καλοκαίρι έφυγε πολύ γρήγορα. Μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπημένο ματσαλάτα. Περνάμε πάλι στον Αύγουστο, όπου είχα διακοπές, πήγα ένα 10 ημέρες στους φίλους μου, σε ένα εξοχικό, κάναμε μπάνια, περάσαμε επίσης τέλεια σαν από ταινία και μου λείπει τόσο πολύ το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που μου λείπει τόσο πολύ, αλλά έκανα τόσο ωραία πράγματα και ευχαριστώ το 18 γι' αυτό. Είναι τέλεια! Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θάλασσα και θέλω να μείνω για πάντα εδώ. Όχι για πάντα, 2 εβδομάδες. Πήγα και Λιθουανία σε μια καινούργια χώρα που δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Πέρασα επίσης τέλεια, γνώρισα τέλεια άτομα που δυστυχώς με τους περισσότερους δεν μιλάμε τόσο, αλλά θα ήθελα να μιλάμε περισσότερο. Και αυτό μου σημαίνει σε κάθε τέτοιο ταξίδι που γνωρίζω πολλά άτομα και δεν ξέρω, μετά τους θέλω κάπως στη ζωή μου, αλλά τουλάχιστον απαντάμε ένας στον άλλον στα stories, σχολιάζουμε. Μια στο τόσο μπορεί να μιλήσουμε, οπότε εντάξει, δεν είναι ότι μαλώσαμε, ρε παιδί μου. Αλλά όταν περνάς μια εβδομάδα κάθε μέρα με κάποιον, μετά δεν ξέρω, εγώ θέλω να κρατάω μια επαφή. Και ναι, μπορεί να γίνει και στην πορεία. Ο Αύγουστος τελείωσε με μένα να πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνιο, το ψιλοχάρηκα λίγο, έτσι χαλάρωσα, αλλά το ότι πήγαινα για μπάνιο δεν σήμαινε πως δεν είχα διάβασμα, γιατί είχα και 2 βιβλία για το μεταπτυχιακό να προετοιμαστώ, οπότε πάλι γι' αυτό δεν ένιωσα τόσο καλοκαίρι, είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω το άλλο και Σεπτέμβριο ήρθα εδώ. Στο Brighton. Φέρω το Ρώσο την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δεν ξέρω τι έπαθε παιδιά. Και ναι, ήταν μια νέα αρχή για μένα, ήμουν ενθουσιασμένη κάπως, αλλά ήταν πολύ τρομακτικό το να προσαρμοστώ. Πέρασα τους τρεις μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπως αγχωμένη και μέσα στην προσαρμογή. Τώρα μπορώ να πω πως κάπως προσαρμόστηκα, αλλά δεν μου αρέσει και τόσο. Δηλαδή περίμενα να προσαρμοστώ και να μου αρέσει, αλλά προς το παρόν δεν με τρελαίνει. Αλλά μπορεί στην πορεία να αλλάξει και αυτό και να περνάω καλύτερα εδώ πέρα. Το μεταπτυχιακό μου ευτυχώς είναι πάρα πολύ ωραίο, μαθαίνω πολλά πράγματα. Νιώθω έτσι να εξελίσσομαι πολύ γρήγορα, παρόλο που δεν το νιώθω μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί εντάξει, 2 φορές την εβδομάδα έχουμε μαθήματα. Αλλά η δουλειά που κάνω από το σπίτι και σε συνδυασμό με αυτό που κάνουμε στη τάξη και όλο αυτό, νιώθω πως με βοηθάει. Δηλαδή τώρα που κάνω εργασίες, καταλαβαίνω πόσο λάθος έκανα την πτυχιακή μου. Και αυτό είναι καλό, γιατί νιώθω ότι βελτιώνεσαι, εξελίσσεσαι, μαθαίνεις. Αλλά το ότι εξελίσσεσαι δεν σημαίνει ότι έχεις κατασταλάξει κάπου. Ακόμα δηλαδή τελειώνει αυτός ο χρόνος με μένα να μην μπερδεμένη. Και το ότι θέλω να κάνω στη ζωή μου, που θέλω να κάτσω, θέλω να μείνω, θέλω να φύγω. Προς το παρόν νιώθω πως θέλω να φύγω, γιατί ζω λίγο την κατάσταση εδώ πέρα. Βλέπω τις θέσεις εργασίας, βλέπω τι μπορώ να κάνω, βλέπω τι χρειάζεται να κάνω και σκέφτομαι ότι δεν αξίζει αν σκοπεύω να φύγω. Γιατί το να αρχίσω μια καριέρα εδώ πέρα και μετά να φύγω σε 2-3 χρόνια είναι λίγο ηλίθιο. Οπότε εφόσον δεν σκοπεύω να μείνω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν θα κάτσω ή όχι, αλλά αυτό θα δείξει. Έχω ακόμα 1 εξάμηνο να αποφασίσω, έως 7μηνο, 8μηνο, δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω μέσα στα 19 είναι να απολαύσω τη χρονιά μου, να είμαι δεξιού παραγωγική, να επιβιώσω οικονομικά και ψυχολογικά και να κάνω περισσότερα πράγματα στο YouTube που είναι αυτό που μου αρέσει και αυτό που μου δίνει χαρά και θέλω να συνεχίσω. Και είμαι σίγουρη ότι θέλω να το συνεχίζω και γι' αυτό είμαι εδώ. Ελπίζω να ξεκινήσετε το 19 με καινούργια πράγματα. Εγώ σήμερα θα κάνω μια δουλειά που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου και είμαι αγχωμένη γι' αυτό και δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου 8ωρο πέρα από babysitting που έκανα και 10 ώρα. Αλλά ένα 8ωρο σε κανονική δουλειά δεν έχω κάνει και είμαι πολύ αγχωμένη, αλλά θα περάσει. Και θα τα καταφέρω γιατί μπορώ και δεν θα νηστάξω, λογικά. Αυτά λοιπόν από μένα, να έχετε ένα καλό 19, να μου πείτε σε μια πρόταση τι ήταν το 18 για εσάς, τι κρατάτε δηλαδή, ποια ήταν η ανάμνηση που σας μένει χτυπητή από το 18 σας. Θέλω να την ακούσω γιατί είμαι περίεργη και θέλω να ξέρω. Οπότε να είστε καλά, καλά να περάσετε απόψε το βράδυ, να βγείτε, ελπίζω και τα λοιπά. Εγώ θα δουλεύω και δεν πειράζει γιατί είναι η πρώτη φορά που αντί να ξοδέψω λεφτά πρωτοχρονιά θα πάρω λεφτά. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό γιατί έτσι ξεκινάει μια ωραία χρονιά με οικονομική αποκατάσταση. Πολλά φιλάκια λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.